την Κυριακή αυτή που μας έρχεται, είναι ο πρώτος γύρος των δημοτικών εκλογών. Είναι ο πρώτος γύρος, θα έλεγα, των τριπλών εκλογών που είναι πάρα πολύ κρίσιμης σημασίας για το πολιτικό μέλλον της χώρας. Προς αυτές τις εκλογές, η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ έχει θέσει ένα δίλημα που αφορά την αριστερά και το ΣΥΡΙΖΑ. Και το δίλημα τους είναι χοντρά-χοντρά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να κυβερνήσει. Το δίλημα που του βάζουν ευθέως στο εκλογικό σώμα είναι σταθερότητα ή περιπέτειες. Οπότε λοιπόν σε ρωτάω ευθέως, η αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να κυβερνήσουν? Το δίλημα σταθερότητα ή αστάθεια, το οποίο θέτει ο Σαμαράς και από την πλευρά του Βενιζέλος, είναι ένα δίλημα εξόχως αντιδημοκρατικό. Διότι ταυτίζουν τη σταθερότητα με τη διαιώνιση του μνημονιακού κατεστημένου και δυσφημούν ως αστάθεια το δημοκρατικό δικαίωμα των πολιτών να εκλέξουν μια άλλη κυβέρνηση και μια άλλη πολιτική. Το δίλημα αυτό, σταθερότητα ή αστάθεια, που τίθεται την πλευρά των κυρίαρχων κομμάτων, είναι ένα δίλημα για να υπηρετήσουν την εφαρμογή του μνημονίου, δηλαδή τη συνέχιση μιας καταστροφικής για τη ζωή των πολιτών, την κοινωνία και τη χώρα, πολιτική. Πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι ενώ ξεκίνησαν στην αρχή τα δύο αυτά κόμματα ότι λέγοντας ότι οι εκλογές αυτές έχουν τοπική σημασία, έχουν ευρωπαϊκή, δεν έχουν εθνική κλπ, υιοθετώντας τελικά το δίλημα σταθερότητα ή αστάθεια, διότι βλέπουν ότι υπάρχει διαρροή ψηφοφόρων τους και θέλουν να βάλουν ένα δίλημα για να υπάρξει ανάσχεση της δικής τους καθόδου και κατάρρευσης, στην ουσία προσχωρούν στο δίλημα που έθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ για το ότι αυτές οι εκλογές θα είναι ένα δημοψήφισμα. Θα είναι ίδιας έντασης δημοψήφισμα και σε τρεις κάλπες. Ο κοινός παρονομαστής υπάρχει. Αναμφισβήτητα, οι τοπικές εκλογές έχουν τη δική τους σχετική αυτονομία. Έχουν τις δικές τους τοπικές ισορροπίες. Οι περιφερειακές λιγότερο. Οι ευρωπαϊκές εκλογές οπωσδήποτε είναι αμιγώς πολιτικές εκλογές. Όμως και στις τρεις κάλπες υπάρχει ένας κοινός προονομαστής που είναι η λιτότητα, το μνημόνιο, η επιβολή από την κυρίαρχη νεοφιλελεύθερη Ευρώπη και από το σύστημα το μνημονιακό στην Ελλάδα, μιας πολιτικής που καταστρέφει τη ζωή των πολιτών και της κοινωνίας. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας κοινός προονομαστής, ο αντιμνημονιακός, δημοκρατικός, από την πλευρά της αριστεράς, παρονομαστής. Θα σου πει κάποιος, καλά αυτά που λες. Αλλά και τα δύο κόμματα τονίζουν τις διαφωνίες που υπάρχουν στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και σου λένε ότι με τέτοιες διαφωνίες θα υπάρχει κυβερνητική αστάθεια αν ο ΣΥΡΙΖΑ πάρει την εξουσία. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, είναι πραγματικό οι διαφωνίες στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ είναι δείγμα ότι ανικανότητας να κυβερνήσει? Βεβαίως και υπάρχουν διαφορετικές απόψεις στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά υπάρχει και μια συνισταμένη. Υπάρχει μια προγραμματική κατεύθυνση. Είναι ένας δημοκρατικός χώρος ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα οργανωμένο δημοκρατικό κόμμα. Και είναι λογικό να έχει διαφορετικές απόψεις, αλλά τονίζουμε έχει μία κατεύθυνση με την οποία δεσμεύεται και κατεβαίνει στις εκλογές. Βεβαίως και τα άλλα κόμματα, και αυτά έχουν διαφορετικές απόψεις. Εδώ η κυβέρνηση είναι ένα σύνολο συνιστοσών από την άκρα δεξιά μέχρι το κόμμα του Βενιζέλου και διαμέσως τον Σαμαρά. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κυβερνήσει και, εν πάση περιπτώσει, έχει δικαίωμα να διεκδικήσει να κυβερνήσει και να διεκδικήσει για τους πολίτες την ψήφο τους. Εδώ με το σύνθημα σταθερότητα ή αστάθεια αμφισβητούν από τους πολίτες αυτό το δικαίωμα. Ποιοι το αμφισβητούν? Το αμφισβητούν αυτοί οι οποίοι κατασκεύασαν την κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου. Την κατασκεύασαν, όπως φαίνεται από τις αποκαλύψεις του Financial Times, στην σύνοδο κορυφής στις Κάνες τον Οκτώβριο του 2011. Τότε που με το θέατρο της Μέρκελ και την παρέμβαση του Μπαρόζο, ο Παπανδρέου έκανε πίσω στο θέμα δημοσιοφίσματος, και ο Βενιζέλος συμφώνησε μαζί με τον Σαμαρά να συγκροτήσουν μια κυβέρνηση σκαλοπάτη, που ήταν η κυβέρνηση του Παπαδήμου, η οποία κυβέρνηση σκαλοπάτη ήταν για να γίνει μετά η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου. Και βεβαίως αυτή η κυβέρνηση, να μην το ξεχνάμε, του Παπαδήμου, έκανε δύο μεγάλα αρνητικά στοιχεία. Ήταν η μήτρα της συνωμοσίας εις βάρος των λαϊκών συμφερόντων. Το ένα είναι το PSI, με τις γνωστές επόμενες καταστροφές, στα ασφαλιστικά ταμεία, τα νοσοκομεία, τους μικροομολογιούχους. Και το άλλο που έκανε ήταν η υπογραφή για την απαρέγκλητη εφαρμογή
και δεύτερου μνημονίου, το οποίο ψηφίστηκε τότε από τη Βουλή. Συνεπώς, η σταθερότητα και η αστάθεια κρίνεται από το πώς επιβάλλονται, όχι εκλέγονται, επιβάλλονται οι κυβερνήσεις. Δεν μπορεί να υπάρξει καμιά σταθερή κυβέρνηση αν είναι απότοκος παρεμβάσεων από εξωτερικά κέντρα, Μπαρόζο, Μέρκελ κλπ. Δεν έχει δημοκρατική νομιμοποίηση ουσιαστική, με άλλο πρόγραμμα κατεβαίνει και άλλα εφαρμόζει. Αυτό συμβαίνει σήμερα και εφαρμόζει μια πολιτική η οποία δημιουργεί κοινωνική ένταση, διχάζει την κοινωνία, τη σπρώχνει στο περιθώριο. Συνεπώς, αν μια κυβέρνηση δεν μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα προς όφελο των λαϊκών συμφερόντων, είναι η κυβέρνηση η μνημονιακή του Σαμαρά και του Βενιζέλου. Διότι σταθερότητα βεβαίως μπορεί να υπάρξει προς όφελος των συμφερόντων της Τρόικας, για το ξεπούλημα της χώρας, για την καταράκωση των εργασιακών και μισθολογικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, για όλα αυτά τα οποία ζούμε. Αλλά αυτό είναι σταθερότητα που θυμίζει μεσαίωνα, όχι σταθερότητα με δημοκρατική νομιμοποίηση υπέρ των λαϊκών συμφερόντων. Συνεπώς, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια πρόταση δημοκρατικής ανατροπής για αυτά που ζούμε, για αυτό που ονομάζουν οι κυρίαρχες δυνάμεις σταθερότητα και ταυτοχρόνως σταθερότητας με δημοκρατική νομιμοποίηση, δηλαδή για να υπάρξει μια νέα αφετηρία δημοκρατικής αναγέννησης και παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Ναι, εδώ θα σου έλεγε κάποιος το εξής. Ναι. Στις επιδιώξεις του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, μιας και αναφέρθηκε στους Financial Times και το τι έγινε στις Κάνες το 2011, στις επιδιώξεις του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει η κατάργηση των μνημονίων και υπάρχει και το ζήτημα του κουρέματος, όχι με το PSI που έκανε ο Βενιζέλος, ενός ουσιαστικού κουρέματος με βάση τη συμφωνία του 1953 που είχε υπογράψει η τότε ηττημένη και καταστρεμένη Γερμανία με τους πιστωτές της, η οποία της έδωσε ανάσες για να προχωρήσει. Άρα αυτά τα δύο αιτήματα του ΣΥΡΙΖΑ τα βάζει όμως σε μία περίοδο όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ακρεφνώς νεοφιλελεύθερη. Ναι. Και το ερώτημα είναι το εξής: αν στις Κάνες υποχρέωσε τον Παπανδρέου να παραιτηθεί, πόσο εφικτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που θα είναι μίγα μες στο γάλα που λένε, να μπορέσει να αντέξει τις πιέσεις? Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ να αντέξει περισσότερες πιέσεις? Ναι, κατανοητό. Καταρχήν στις Κάνες αποδείχθηκε από τη συμπεριφορά και της Μέρκελ, την οποία την εξήγησε μετά από ένα χρόνο, στη σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου του 2013, αποδείχθηκε ότι αν ο Παπανδρέου επέμενε τότε, δεν ήταν εύκολο στη Μέρκελ και στους υπολείπους του Ευρωπαϊκού Διευθυντηρίου να συνεχίσουν μέχρι τέλος τον εκβιασμό. Έχεις δίκιο σε αυτό, διότι τότε θα κατέρευε το ευρώ. Διότι η ίδια η Μέρκελ είπε το Δεκέμβριο του 2013 ότι αν υπήρχε επιμονή από την Ελλάδα, θα ετίθετο σε κίνδυνο η ίδια ύπαρξη του ευρώ. Άρα λοιπόν είναι θέμα συσχετισμών δύναμης, επιδιώξεων. Δεν είναι όμως οι ίδιες συσχετισμοί σήμερα, θα σου λέγε κάποιος. Ναι. Τότε η Ελλάδα πράγματι αν έφευγε θα κατέρευε το ευρώ. Το ίδιο είναι σήμερα. Έχει τέτοια δύναμη να πιέσει η Ελλάδα? Η Ελλάδα με μια κυβέρνηση της αριστεράς, η οποία θα κατορθώσει να δημιουργήσει και συμμαχίες στον ευρωπαϊκό χώρο, θα μπορέσει να εμπνεύσει μια κινητοποίηση του ελληνικού κοινωνικού παράγοντα αλλά και των εργαζομένων στις άλλες χώρες και ιδιαίτερα των λαών του Ευρωπαϊκού Νότου, μπορεί να ανοίξει χαραμάδες στην αρχή για μια διαφορετική πορεία εκτός νεοφιλελεύθερου μονόδρομου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί, λέω. Έχει σημασία. Γιατί σήμερα στο Νότο συντηρητικές κυβερνήσεις υπάρχουν και να σου θυμίσω ότι ο Μπερλουσκόνη που τόλμησε να πει διάφορα ενάντια στην Μέρκελ, μειοψηφία είναι στην Ιταλία. Οι χώρες δεν είναι μόνο οι κυβερνήσεις, δεν είναι μόνο το κεφάλαιο. Είναι και αυτές. Είναι και οι εργαζόμενοι. Και η Ελλάδα που υπήρξε το αρνητικό παράδειγμα, που υπήρξε το πειραματόζω για την υποβολή της λιτότητας σε ολόκληρη την Ευρωζώνη, το θυμόμαστε αυτό το πράγμα, τώρα μπορεί να αποτελέσει το θετικό παράδειγμα, να αποτελέσει δηλαδή τον αδύνατο κρίκο για να σπάσει αυτή η μακροχρόνια επιβολή της λιτότητας σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο. Είναι στοιχήματα, με την καλή έννοια τώρα το στοίχημα, όχι τυχοδιοκτικά, ιστορικά στοιχήματα, ιστορικές προκλήσεις, αναγκαίες για να επιβιώσουν οι κοινωνίες. Και έχουμε εμπιστοσύνη και στην αυτοσυντήρηση των κοινωνιών. Επειδή ακριβώς από αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα, οι εκλογές της 25ης Μάη, ιδιαίτερα και οι δημοτικές όπως έβαλες και εσύ στην αρχή, αλλά ιδιαίτερα της 25ης Μάη, είναι τέτοιες κρίσιμες σημασίες, όλοι αναρωτούνται για την επόμενη μέρα. Δηλαδή, πολλοί αναλυτές βλέπουν ότι στην επόμενη μέρα θα γίνουν μεγάλες ανασυνθέσεις σε όλους τους πολιτικούς χώρους, από την αριστερά μέχρι την άκρα δεξιά, και μάλιστα για κάποιους πολιτικούς αρχηγούς ενδεχομένως να παίζεται και η πολιτική τους καριέρα. Η ερώτησή μου, πιστεύεις ποια θα είναι, σε ρωτώ ευθέως,
η επόμενη μέρα, κατά τη γνώμη σου. Καταρχήν, ποιο θα είναι το βράδυ των ευρωεκλογών. Έχει σημασία. Και πιστεύω ότι από εκεί, από τις κάλπες, και στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ιδιαίτερα στο Νότο, μπορεί να προκύψει ένα μήνυμα αμφισβήτησης του μερκελισμού, ένα μήνυμα αντίστασης στην απροκάλυπτη λιτότητα και τη διάλυση του ευρωπαϊκού δημόσιου συμφέροντος. Ειδικότερα στην Ελλάδα, μπορεί να υπάρξει ένα καθαρό μήνυμα για τη δημοκρατική ανατροπή, που να τροφοδοτήσει άμεσα πολιτικές εξελίξεις. Εάν δεν υπάρξει καθαρό μήνυμα, και εγώ δεν κάνω το μάτι τώρα, είναι προφανές ότι θα αρχίσει μια ιστορία διαχείρισης ενδιάμεσων μηνυμάτων. Ναι, αλλά είναι τόσο τις εκατό και όχι τόσο τις εκατό και ούτω καθεξής. Εννοείς αν δεν είναι ευρεία η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Αν δεν είναι ευρεία η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Η εμπειρία που έχουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε και μιλάμε τρίτη μεσημέρι πριν τον πρώτο γύρο, είναι ότι έχουμε μια αυξανόμενη καθημερινά, όχι απλώς συσπήρωση, αλλά και διεύρυνση της επιρροής της κοινωνικής του ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια ώρα που η Νέα Δημοκρατία δίνει μάχη συσπήρωσης των ποσοστών του Μαΐου του 2012. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή κινείται στα ποσοστά του Ιουνίου και πάνω του 2012, αυτή είναι η εμπειρία που έχουμε. Η Νέα Δημοκρατία δίνει μάχη αυτή τη στιγμή να κατοχυρώσει το 20% αυτού του πρόκειται. Και νομίζω ότι δεν είναι μόνο οι δημοσκοπήσεις, εντάξει, οι οποίες τώρα σταμάτησαν όπως είδατε. Με ξέρεις το Μέγκα τελειώσαν οι δημοσκοπήσεις. Δεν έχουν δυνατότητα παρέμβασης. Και υπάρχει και θέμα εξοπιστίας. Και δεν είναι και καλές κιόλας. Αν ήταν καλές για το σύστημα, έστω αν είχε την δυνατότητα να τις πειράξει λίγο, θα τις είχε βγάλει στον αέρα. Έχω τις έχει κόψει τώρα. Αλλά νομίζω... θεωρείς δηλαδή ότι είναι κακές ακόμα και μα δεν βάλουν να τις χειριστούν. Γιατί δεν βάλανε. Προχθές, ας πούμε, ήταν εφημερίδες κυριακάτικες. Είδατε να υπάρχει καμιά δημοσίευση. Η μία που δημοσιοποιήθηκε ήταν θετική υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Η μία. Ενώ τη κάπαρισε στο βήμα. Ούτε η ΑΛΚΟ, η οποία μας είχε, όπως ξέρετε, στο στόχαστρο με ψευδείς δημοσκοπήσεις το 12, υπάρχει αυτή τη στιγμή δημοσκόπησή της στο πρώτο θέμα, ούτε άλλες που γνωρίζουμε. Άρα κάτι συμβαίνει εδώ. Όμως η πιο μεγάλη δημοσκόπηση είναι το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μοναδικό κόμμα που τόλμησε και τολμάει να κάνει ανοιχτές μεγάλες συγκεντρώσεις λαϊκές σε όλη τη χώρα. Και το μήνυμα από την επαρχία είναι συντριπτικό. Η επαρχία έχει αφυπνιστεί, η επαρχία έχει καταλάβει αργότερα από την πόλη την κρίση, είναι η αλήθεια, αλλά όμως η επαρχία αυτή την φορά είναι αποφασισμένη να διεκδικήσει να είναι και αυτή μέσα στο μέτωπο της δημοκρατικής ανατροπής. Μια και μιλάμε για την επόμενη μέρα. Ο χώρος που φαίνεται να συμπιέζεται πιο πολύ από όλους είναι ο χώρος του κέντρου, της παλιάς ένδοξης και κρατεάς κεντροδεξιάς ή κεντροαριστεράς μάλλον. Αυτός φαίνεται να κατακαιρματίζεται. Η ερώτησή μου λοιπόν, λέω να τον πιάσω από την αρχή και η ερώτησή μου είναι για το ΠΑΣΟΚ καταρχάς. Ναι. Πώς βλέπεις το παρόν του και το μέλλον του? Καταρχήν να σας πω, και από εκεί ξεκινήσουμε, ότι το βράδυ των εκλογών με τα αποτελέσματα δεν θα είναι απλώς μια καταγραφή ποσοστών. Θα είναι μια καταγραφή δυναμικής. Mm-hmm. Κατά μία έννοια οι εκλογές και πριν αλλά και το βράδυ των εκλογών έχουν χαρακτήρα ενός ιδιότυπου κινήματος. Μιας μεγάλης, της μεγαλύτερης δυνατής συμμετοχής με τις ιδιομορφίες που έχει αυτή η συμμετοχή των μαζών στη δημοκρατική διαδικασία. Άρα λοιπόν μπορεί το βράδυ των εκλογών το τσουνάμι να συμπαρασύρει διάφορα πολιτικά σχήματα. Φαίνεται ότι στην χειρότερη θέση βρίσκεται ο χώρος του κέντρου με όλες τις διάφορες εκπροσωπήσεις του. Να σημειώσω ότι σε αυτές τις εκλογές κατεβαίνουν τουλάχιστον 2, μπορεί και 3 να θεωρήσει κανείς, αναγνωριζόμενα στον ευρύ χώρο του κέντρου αυτόνομα πολιτικά σχήματα, αναφέρουμε στο ΠΑΣΟΚ και στην Ελιά και στο ΠΑΣΟΚ από τη μία, στο Ποτάμι από την άλλη, που έχει και μια ιδιομορφία απολυτικού ψήφου είναι η αλήθεια, αλλά όμως έχει και συστημική πλέον πραγματικά το Ποτάμι. Και η Δημάρη. Με Δημάρη εν μέρη. Εν μέρη. Εν μέρη και η Δημάρη εκεί παίζει και αριστερά. Και το Σαμαρά που και αυτός διεκδικεί. Ένα κομμάτι. Μαζί με την ακροδεξιά να κάνει γάμο και με ένα κομμάτι της κεντροδεξιάς. Σωστό. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Πιστεύω ότι οι εξελίξεις στην επομένη των εκλογών δεν θα είναι εξελίξεις σε έναν πολιτικό χώρο από αυτούς. Αν χάσει το κυβερνητικό σχήμα, οι εξελίξεις θα είναι εξίσου σημαντικές και στο ΠΑΣΟΚ Παύλα Ελιά και στο ΣΑΜΑΡΑ Νέα Δημοκρατία. Και θα μπούμε σε μια ενδιαφέρουσα, νομίζω, περίοδο που μπορεί ο ΣΑΜΑΡΑΣ, ο οποίος είναι αδίστακτος, είχε ρίξει κυβέρνηση στο παρελθόν, για να μην τον ρίξουν, να επιταχύνει εξελίξεις και να προχωρήσει σε εκβιασμούς εκλογικούς. Τώρα, είναι τόσο ισχυρή η κοινωνική πόλωση, δεν είναι ψευδεπίγραφη, είναι ουσιαστική η κοινωνική πόλωση, η οποία αντανακλάται στο πολιτικό επίπεδο. Δεν βλέπω στο μεσοπρόθεσμο διάστημα δυνατότητα ανασυγκρότησης του παλαιού κεντρώου χώρου. Σε συνθήκες έντονης κοινωνικής πόλωσης, το κέντρο και γενικώς οι συνενετικές θεωρίες είναι δύσκολο να έχουν μεγάλη εκλογική τύχη. Θα έχουν μια ιστορική καταγραφή. Εννοείς ότι δεν υπάρχει το κοινωνικό κέντρο, δηλαδή τα μικρομεσαία στρώματα που κάποτε ευημερίωσαν και στήριζαν το Πασόκ και το κέντρο. Ενώ δεν υπάρχει βεβαίως αυτή η ραγοκαλιά των μικρομεσαίων που ανθούσαν κάποτε. Έχουν καταστραφεί περισσότερο. Ενώ ότι για την κρίση ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό το πάλε ποτέ Πασόκ σε όλες τις εκδοχές του, και στην εκδοχή δηλαδή την Άνδρεο Παπανδρεϊκή και στην εκδοχή τη Σημητική, και καμιά από αυτές τις εκδοχές αναπελεγούμενη δεν μπορεί να διεκδικήσει την αναβίωση του κρατεού πολιτικού χώρου του Πασόκ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, θα κρυθούν οι εξελίξεις σε αυτό το χώρο, και ανέφερα το εύρος του, από τη Νέα Δημοκρατία μέχρι και το ποτάμι σίγουρα, και από τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει και την ικανότητα να αναλάβει πρωτοβουλίες ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν δηλαδή θα ερμηνεύσει το μήνυμα, το θετικό εκλογικό μήνυμα, ως μια πορεία αυτάρκειας, ή αν θα το ερμηνεύσει ως μια εντολή των πολιτών να οργανώσει γύρω από το πρόγραμμά του ευρείες κοινωνικές και πολιτικές συμπαρατάξεις, μέτωπα, συνεργασίες, έτσι ώστε να γίνει πραγματικότητα η αξίωση, ο καημός, το αίτημα των θυμάτων του μνημονίου για μια νέα πορεία της χώρας, για αυτό που είπε ο Τσίπρας και ενόχλησε τον Σαμαρά, για μια νέα Ελλάδα. Διότι η νέα Ελλάδα δεν μπορεί να φτιαχτεί με τα υλικά του παλαιοκομματισμού, ούτε με τα υλικά του μνημονίου. Τώρα μου έδωσες πάσα για την επόμενη ερώτησή μου, η οποία είναι η εξής. Υπάρχει, ξέρεις, σε πολύ κόσμο, σε άλλους καλόπιστα, σε άλλους κακόπιστα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στην προσπάθειά του να πάρει την κυβερνητική εξουσία νερώνει το κρασί του, γίνεται συστημικό κόμμα, πηγαίνει και προσαρμόζεται όλα ένα δεξιότερα. Και υπάρχει ένας φόβος ότι άλλα λέμε προεκλογικά, άλλα λέμε θα κάνει μετεκλογικά. Και εγώ θα σου έθετα το ίδιο ερώτημα προκλητικά, με ένα διαφορετικό τρόπο. Πόσες δυνατότητες έχει ο ΣΥΡΙΖΑ να μην πραγματοποιήσει αυτά που λέει, είτε για κατάργηση του μνημονίου, είτε για κούρεμα με σωστούς όρους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και να μην καταρρεύσει εσωτερικά? Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να γίνει ΠΑΣΟΚ. Ούτε θέλει, ούτε μπορεί να γίνει ΠΑΣΟΚ. Είναι άλλες οι κοινωνικές συνθήκες, είναι άλλη η ιδεολογική συγκρότηση, είναι άλλη η ιστορικότητα, είναι άλλα τα επίδικα της σημερινής κοινωνικοπολιτικής περίοδου. Άρα, όσοι νομίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει εξουσία θα πάει δεξιότερα για να γίνει αποδεκτό το σύστημα, κάνουν λάθος. Ναι, γι' αυτό σε ρωτήσω έτσι προκλητικά. Το σύστημα δεν πρόκειται να αποδεχθεί το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρόκειται να αποδεχθεί το ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να αποδεχθεί μια άλλη εκδοχή. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Αλλά το ΣΥΡΙΖΑ, με την ορμή την κοινωνική που έχει, με την ιστορικότητα, την ιδεολογία, το πρόγραμμά του, τις ευρωπαϊκές κοινωνικές και ιδεολογικές αναφορές, δεν πρόκειται να τον αποδεχθεί. Θα ήταν ψευδαίσθηση αν και κάποιοι νόμιζαν από το χώρο μας, δεν νομίζω όμως, κάτι τέτοιο. Θα πετύχει ο ΣΥΡΙΖΑ τους στόχους που θέτει? Δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο. Αυτό που έχει υπογράψει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι θα αγωνιστεί για μερικούς ρεαλιστικούς στόχους. Στόχους όμως που μέσα στο ρεαλισμό τους έχουν την ανατροπή της σημερινής πραγματικότητας του νεοφεδραλισμού στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και για να μην λέμε υπερφύελα πράγματα. Πιστεύει κανείς ότι η κατοχήρωση του κανόνα του μισθού στη χώρα μας,
που δεν είναι ελεημοσύνη, είναι αναγνώριση δικαιώματος, επιβίωσης των μισθωτών. Και ταυτοχρόνως είναι ένα κίνητρο για την αναζωογόνηση μέσω της ζήτησης της οικονομίας. Πιστεύει κανείς ότι αυτό το μέτρο δεν μπορεί να εφαρμοστεί με απόφαση μιας κυβέρνησης αριστεράς? Μπορεί να εφαρμοστεί. Η εφαρμογή της νομοθεσίας, δηλαδή της κατοχύρωσης των εργαζομένων με συλλογικές συμβάσεις εργασίας και άλλα δικαιώματα. Και αυτά είναι θέματα που αφορούν το εσωτερικό δίκαιο της χώρας. Πιστεύετε ότι θα μας βάλουν εμπόδιο? Μπορεί να θέλουν να μας βάλουν εμπόδιο. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ο ΣΥΡΙΖΑ προβάλλει το ευρωπαϊκό, κοινωνικό και δημοκρατικό κεκτημένο ως προϋπόθεση για μια άλλη πορεία της χώρας. Άρα αυτοί που θα θελήσουν να αμφισβητήσουν αυτό το ευρωπαϊκό, κοινωνικό και πολιτικό κεκτημένο, εντός και εκτός της Ελλάδος, αυτή θα είναι η υπόλογη απέναντι στο λαό μας και στους λαούς της Ευρώπης. Κατεβαίνεις ως υποψήφιος με το συνδυασμό της Ανοιχτής Πόλης και τον Γαβρίλ Σακελαρίδη, ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Θα ήθελα να μου πεις τι σε οδήγησε στο να πάρεις αυτή την απόφαση. Ναι. Με οδήγησε η βαθιά πεποίθησή μου ότι αν πιστέψουμε στο Δήμο της Αθήνας μπορούμε να φέρουμε τα πάνω κάτω και τα κάτω πάνω. Νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε τον νεότερο δήμαρχο στην ιστορία της Αθήνας, τον πρώτο αριστερό δήμαρχο στην ιστορία της Αθήνας, ένα δήμαρχο από την παράταξη με τις νέες ιδέες που είναι η αριστερά. Θα μου πεις μήπως έχει υπάρχει στοιχείο πολύ βολονταρισμό μέσα. Πιθανόν, αλλά οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών με την κατοχυρώση της αναγνωρισιμότητας αλλά και την αποδοχή των προτάσεων που λέει ο Σακελαρίδης δείχνει ότι δεν είναι ένας βολονταρισμός. Αν το πιστέψουμε μπορούμε να το πετύχουμε. Άρα λοιπόν ένα είναι ότι θέλω να είμαι στρατιώτης σε μια συλλογική προσπάθεια με μεγάλο συμβολισμό. Γιατί ο Δήμος της Αθήνας δεν είναι ένας Δήμος με απλώς υποδεύουσα τελεία. Η Αθήνα, να ξέρετε, έχει και, έναν ισχυρό συμβολισμό που αφορά το λεγόμενο αστικό περιβάλλον, αστικό σύστημα. Αν λοιπόν στο Δήμο της Αθήνας η αριστερά κατορθώσει να φτιάξει μέσα από προγραμματικές συγκρούσεις και συνενέσεις ένα πλειοψηφικό ρεύμα και να κυβερνήσει την Αθήνα, αυτό σημαίνει ότι η αριστερά μπορεί να διεκδικήσει με τη σφραγίδα των εκλογών των δημοτικών, με βεβαιότητα τη διακυβέρνηση της χώρας με αποτελεσματικό τρόπο. Ναι, επειδή όλοι ξέρουμε ότι η Αθήνα έχει συσσωρευμένα προβλήματα, ιδιαίτερα αυτήν την εποχή, τα τελευταία χρόνια των μνημονίων, όπου τα προβλήματα έγιναν ακόμα πιο ξημένα, με άστεγους, με διάφορα προβλήματα κοινωνικής πρόνοιας κλπ. Θα ήθελα, αν θέλεις, να μου πεις, κομβικά, ας πούμε, ποια προβλήματα αντιμετωπίζει η Αθήνα. Η Αθήνα αντιμετωπίζει το πρόβλημα της αβίωτης πόλης. Αβίωτη λόγω της αλόγιστης επέκτασης και της αλόγιστης ή υπολογισμένης εγκατάλειψης διαφόρων χώρων, με το κέντρο και ορισμένες κεντρικές συνοικίες στην πρώτη γραμμή της εγκατάλειψης, και ταυτοχρόνως αντιμετωπίζει και τις επιπτώσεις του μνημονίου μεγεθυμένες ως προς τις διαστάσεις μιας μεγαλούπολης. Το ότι έχουμε λακκούβες και δεν φτιάχνουν τη δρόμη, το ότι δεν έχουμε φώτα, το ότι υπάρχει εγκατάλειψη της κοινωνικής υποδομής, το ότι υπάρχει εγκατάλειψη της οφειλόμενης κοινωνικής προστασίας προς διάφορους ανεξοπαθούντες πολίτες. Όλα αυτά είναι απότοκα μιας σκληρής μνημονιακής πολιτικής. Και μου κάνει εντύπωση πως ο δήμαρχος της πόλης, ο κύριος Καμίνης, στον οποίον πολλοί πολίτες στο δεύτερο γύρο την προηγούμενη φορά έριξαν την ψήφο τους και στηρίξαμε ελπίδες να σπάσει το συνεχές της δεξιάς διακυβέρνησης στο Δήμο της Αθήνας, πως ο κύριος Καμίνης απεδείχθη ένας αόρατος, ένας άφαντος δήμαρχος, που οι μόνες δημόσιες παρεμβάσεις ήταν εκείνες για να βγει από τα δεξιά, ακόμα και σε κόμματα που τον στήριξαν, όπως ήταν η Δημά, υποστηρίζοντας ο ίδιος και το δεύτερο μνημόνιο και όλα τα μέτρα που καταβύθιζαν τους πολίτες αλλά και το Δήμο της Αθήνας στην κοινωνική καταστροφή και απόγνωση. Αυτές τις μέρες και η Αυγή έχει
δημιουργήσει μια δημόσια συζήτηση με το γεγονός ότι ο Δήμος της Αθήνας, ο κ. Καμίνης, αρνήθηκε να παραστεί ως πολιτική αγωγή στο σκάνδαλο κατάχρησης χρημάτων του Δημοσίου περίπου 240 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία, από ό,τι λέγεται, 7 με 10 είναι τα δημοτικά τέλη, που είναι γνωστό με το όνομα Energa και Hellas Power. Είναι οι ιδιωτικοποιημένες ΔΕΗ στην ουσία. Μάζεψαν 250 εκατομμύρια για ετωνίχηδες. Ανάμεσα σε αυτά τα χρήματα είναι και λεφτά του Δήμου, αλλά και το χαράτσι του Δημοσίου, και που τους είδατε. Και τώρα κυκλοφορούν και ελεύθεροι κιόλας, μέσα από το σύριαλ της προδικασίας. Ο κ. Καμίνης δεν πήγε στη δίκη, δεν πήγε ο ίδιος στην ποινική δίκη. Ο Δήμος δηλαδή απέφυγε να ζητήσει την καταδίκη των καταχραστών του δημοσίου χρήματος. Μου κάνει εντύπωση. Βεβαίως το γεγονός ότι έχουν υψηλούς προστάτες, ότι έχουν δικηγόρους όπως είναι ο Βορύδης, ο γενικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ότι συγκροτήματα τύπου όπως είναι ο Δόλ, υποστηρίζουν ανοιχτά ότι πρέπει να δοθεί λύση και να πέσουν στα μαλακά. Όλα αυτά είναι κατανοητά, ότι ο κ. Καμίνης είναι μέρος ενός συστήματος, μνημονιακού συστήματος, το οποίο όμως δεν νοικοκυρεύει, γιατί τι είναι νοικοκύρεμα είναι όταν αφήνεις τους καταχρηστές του δημοσίου να χοροπηδάνε και μιλάς για πλεόνασμα όταν χάνεις 7,5 εκατομμύρια ευρώ από τα δημοτικά τέλη. Θα μπορούσαμε και άλλα πράγματα να επισημάνουμε για την Αθήνα. Η Αθήνα έχει πολλές δυνατότητες να ανορθωθεί και να αποτελέσει ένα ισχυρό παράδειγμα της γενικότερης δημοκρατικής και παραγωγικής ανόρθωσης της χώρας. Και η Αθήνα είναι και πολιτικό εργαστήριο, να ξέρετε. Να πω ένα αρνητικό στοιχείο. Η Χρυσή Αυγή εδώ εμφανίστηκε. Από εδώ ξεκίνησε για να γίνει το αυγό του φιδιού μια πανελλήνια απειλή. Θετικά να δούμε το θέμα. Αν η αριστερά κατορθώσει εδώ να σφραγίσει τις εξελίξεις, πετυχαίνοντας ένα καλό αποτέλεσμα ή ακόμα περισσότερο κερδίζοντας και την εμπιστοσύνη για τη διοίκηση του Δήμου, τότε αυτό το πολιτικό εργαστήριο θα είναι πολύ σημαντικό για ολόκληρη τη χώρα. Νίκο Φίλη, εκ μέρους της δημοσιογραφικής ομάδας του left.gr, να σε ευχαριστήσω για τη συνέντευξη που μας παραχώρησες. Εγώ θέλω να εξάρω τη συμμετοχή του Left μαζί με το Κόκκινο και την Αυγή, αλλά και άλλες μικρότερες πρωτοβουλίες δημοσιογραφικές. Ο καθένας με τον δικό του τρόπο συμμετέχουν με δημοκρατικό πείσμα σε αυτή τη μάχη που δίνουμε σε αυτές τις εκλογές, αλλά και γενικότερα στη χώρα μας. Ευχαριστώ πολύ.